Σύμφωνα με την επιστήμη της οικολογίας, περιβάλλον ονομάζεται ο χώρος καθώς και όλοι οι παράγοντες που επιδρούν σε έναν οργανισμό και καθορίζουν την ανάπτυξη και την ύπαρξή του. Γενικότερα, όλος ο φυσικός κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε. The secret codes, the miracles, the twisted subway lines, the cheap motels, the dinner bells, the buzzing neon signs. Οι έρευνες απέδειξαν ότι τα γεωργικά απόβλητα, τα αλήματα από κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και χειροτροφικές μονάδες που καταλήγουν στα νερά της λίμνης ευθύνονται κυρίως για τη μόλυνση. Γι' αυτό το λόγο, οι επιστήμονες εκφράζουν έντονη ανησυχία, τονίζοντας πως το φαινόμενο μας προειδοποιεί πως υπάρχει πολύ σημαντική διαταραχή στην τροφική αλυσίδα της λίμνης. Για το τεράστιο αυτό πρόβλημα της μόλυνσης, μοναδικός υπεύθυνος είναι ο άνθρωπος, στην προσπάθειά του να ζήσει πιο άνετα, πιο σύγχρονα, παραβίασε ορισμένους κανόνες, αδιαφόρησε για τη φύση και έτσι βρέθηκε μπροστά σε ένα καταστροφικό θέαμα. Somehow all this folder all is starting to make sense. Oh. Ο χώρος ενταφιασμού στερεών απορριμμάτων στη Δουρούτη, που λειτουργεί στα όρια μεταξύ των Δήμων Ιωαννίνων και της Πανεπιστημίου Πόλης Ιωαννίνων, δέχεται σχεδόν το σύνολο των στερεών απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Η λειτουργία της χωματερής με τους όρους που γίνεται σήμερα αποτελεί ντροπή για τον πολιτισμό μας. Έχει προκαλέσει και συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής με τη ρήπανση της ατμόσφαιρας και των υπόγειων υδάτων. Σήμερα, παρόλο που τα αστικά λίμματα της πόλης των Ιωαννίνων παροχετεύονται στο εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού, ένα σχεδόν ισόπωσος όγκος ανεπεξέργαστων ημιαστικών λιμάτων οδηγείται στην παμβότητα. Εάν δεν ληφθούν υπόψη οι εισρωές των αποστραγγιστικών τάφρων, η επιφανειακή απορροή των γύρω καλλιεργούμενων εκτάσεων, είναι σαφές ότι οι πηγές ρήπανσης κατατρέχουν ακόμη την παμβότητα. Στα προηγούμενα, συνυπολογίζεται το γεγονός ότι η παμβότητα έχει στερηθεί της φυσικής παρόχθειας ζώνης, ιδιαίτερα στο τμήμα που αντιστοιχεί στον Δήμο Ιωαννιτών, με αποτέλεσμα την μείωση της ικανότητας του αυτοκαθαρισμού της, αλλά και την μείωση της βιοποικιλότητας. This fleeting glimpse of common sense, and now I'm screaming on the crowded streets. I'm telling everyone I meet. But no matter what I try to say, I'm only whispering. Μερικά είδη ψαριών που παλαιότερα ήταν άφθονα στη λίμνη, τώρα βρίσκονται υπό εξαφάνιση, όπως ο κυπρίνος και η τσίμα. Πολλά πτηνά δεν μπορούν να επιβιώσουν σε αυτή την άθλια συνθήκη της λίμνης και πεθαίνουν μέρα με τη μέρα. In the midnight sun, it's so clear. There is no need to disappear. There's no one here to see you if you do. In the midnight sun. Same it is below. And even when my
Son, it's okay. You just go on with another day. Cause nothing ever changes anyway. In the midnight sun. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των εργαστηριακών αποβλήτων, έθεσε σε εφαρμογή από το Μάιο του 2003 το Σύστημα Διαχείρισης των Εργαστηριακών Αποβλήτων. Συμμετέχουν όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που διαθέτουν εργαστήρια και παράγουν απόβλητα, δηλαδή τα τμήματα χημίας, φυσικής, ιατρικής, βιολογικών εφαρμογών και επιστήμης υλικών. Υπάρχει πρόβλεψη για την ενσωμάτωση στο σύστημα και όσο νέων τμημάτων τελούν υποίδρυση ή ιδρυθούν στο μέλλον και παράγουν εργαστηριακά απόβλητα. Ο βασικός άξονας της διαχείρισης των εργαστηριακών αποβλήτων αποτυπώνεται επιγραμματικά στο τρίπτυχο «Ανακύκλωση, αξιοποίηση, θερμοκαταστροφή». In the midnight sun, the world is mute.